Λοιπόν, και γενικότερα από αυτή την εκπομπή, σας το έχουμε πει. Νομίζω ότι σας το έχουμε αποδείξει. Χαρτογραφούμε παρεΐτσα την επικαιρότητα. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα τα οποία σας απασχολούν, εμείς ασχολούμαστε με αυτά. Και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Η πεμπτουσία άλλωστε της δημοσιογραφίας είναι αυτή. Τουλάχιστον για μένα. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ, μπορεί να είναι σωστοί οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι που το έχουν δει τελείως μα τελείως διαφορετικά. Για μένα όμως η πεμπτουσία της δημοσιογραφίας είναι να βρίσκει τα προβλήματα, να τα αναδεικνύει και μετά βεβαίως να προσπαθεί μέσω του ρεπορτάζ να φτάνουμε σε ένα σημείο και σε μία λύση. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της προηγούμενης εβδομάδας, τουλάχιστον αυτά τα οποία αναδείξαμε εδώ από τον Ελλάδα FM, από το Ράδιο Ηλέκτρα και από όλους τους υπόλοιπους ραδιοφωνικούς σταθμούς, τους συμμαχικούς που αναμεταδίδουν τις καμπάνες, ήταν το κλείσιμο των υποκαταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς. Σε πάρα πολλά σημεία της χώρας, ειδικά στην επαρχία. 65 τον αριθμό, μέχρι και σήμερα κλείνει και το τελευταίο υποκατάστημα από τη λίστα που είχαμε στα χέρια μας και σας είχαμε διαβάσει την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ λοιπόν δημιουργούνταν δύο προβλήματα μεγάλα. Το ένα, τι ακριβώς θα γίνει στην επαρχία, τι ακριβώς θα γίνει με τους Έλληνες αγρότες, διότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει πάρει και το υγιές κομμάτι της αγροτικής τράπεζας. Άρα λοιπόν όλοι οι αγρότες εξυπηρετούνταν από τα υποκαταστήματα αυτά της Τράπεζας Πειραιώς. Ένα το κρατούμενο. Και το δεύτερο, τι θα γίνει με τους εργαζόμενους, με τους υπαλλήλους αυτών των υποκαταστημάτων. Πού θα πάνε, θα απολυθούν, θα φύγουν με εθελουσία, θα μεταφερθούν κάπου αλλού. Τι ακριβώς θα γινόταν με τους υπαλλήλους. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Μουλακάκη. Τον έχουμε και τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε πρόεδρε για την επικοινωνία και θα ήθελα να μου πείτε πού βρισκόμαστε. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μάλλον για τους εργαζομένους βρέθηκε κάποια λύση μετά από τις διαπραγματεύσεις που κάνατε με τη διοίκηση της τράπεζας. Καλημέρα και από μένα. Και στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και πάλι που μου κάνετε να με καλέσετε. Πράγματι φτάσαμε σε ένα επίπεδο κάποια συμφωνίας η οποία μπορεί να αποβεί τουλάχιστον, μάλλον να αποσοβήσει τα χειρότερα. Και τα χειρότερα για εμάς ήταν να υπάρχει στον τραπεζικό κλάδο ευρύτερα η απειλή των απολύσεων. Ήταν κάτι που μέχρι τώρα ποτέ μας δεν είχαμε αντιμετωπίσει, πάντα το είχαμε προστατεύσει και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο είμαστε σε ένα καλό σημείο. Έχουμε κάνει τη συμφωνία με την τράπεζα προκειμένου να μην υπάρξουν απολύσεις, να μην χαρακτηριστούν οι άνθρωποι που κλείνουν τα καταστήματά τους ως πλεονάζον προσωπικό. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να είμαστε ήσυχοι, γιατί πέρα από το αγαθό της εργασίας υπάρχουν και κάποια άλλα χαρακτηριστικά που είχαν οι άνθρωποι που κλείνουν τα καταστήματά τους. Και αυτό ήταν το να δουλεύουν στον τόπο κατοικίας τους, κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Αυτό δυστυχώς ακόμα δεν έχει εξασφαλιστεί. Η τράπεζα προτείνει θέσεις οι οποίες είναι λόγω στην Αθήνα, δεν θα έλεγα τα αστικά κέντρα, γιατί η ίδια επικαλείται το γεγονός ότι δεν έχει χώρο στις μεγάλες πόλεις ή τέλος πάντων στα αστικά κέντρα εκάστοτε νομού. Και αυτό είναι τώρα το επόμενο πράγμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Μα υφίσταται ένα θέμα, παραδείγματος χάρη, όταν κλείνει ένα υποκατάστημα στους Μολάους Λακωνίας. Και το επόμενο κατάστημα το οποίο είναι ανοιχτό είναι στη Σπάρτη. Πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή ο υπάλληλος θα πηγαίνει από τους Μολάους στη Σπάρτη? Αυτό συνέβαινε και τώρα, γιατί υπήρχε και η αντίστοιχη διάταξη στον κανονισμό εργασίας στην τράπεζα που έλεγε ότι εντός του νομού μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε θέλει ο εργοδότης. Ήταν κάτι που το αντιμετωπίζαμε. Όμως υπήρχε η μέρημνα αυτή. Δυστυχώς σας ακούω με ένα κάτι μικροφωνίζει. Δεν ξέρω αν φταίω εγώ γι' αυτό. Ζητώ συγγνώμη τώρα. Γενικότερα σήμερα η τηλεφωνία δεν μας τα πάει πάρα πολύ καλά. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Έλεγα λοιπόν ότι είχε ληφθεί πρόνοια σε συνεννόηση με το σύλλογο οι άνθρωποι αυτοί στους ανθρώπους αυτούς να καταβάλλονται κάποια οδηπορικά προκειμένου να μπορούν να μεταβαίνουν σε μακρινότερες από το κατάστημα ή από τον τόπο κατοικίας τους αποστάσεις. Οπότε αυτό είχε λυθεί και ήταν αποδεκτό πλέον από όλους. Το γνώριζαν όλοι. Εδώ τώρα το δύσκολο είναι ο τρόπος με τον οποίο
αν ο εργαζόμενος των μολάων, ευτυχώς το κατάστημα των μολάων δεν κλείνει. Δεν κλείνει, ναι. Αλλά αν, ναι. Κλείνει βεβαίως το κινητό συνεργείο. Σταματάει να υφίσταται το κινητό συνεργείο, το οποίο πήγαινε νομίζω στη Νεάπολη ή στη Μονεβασιά. Εν πάση περιπτώσει. Τα κινητά συνεργεία εξυπηρετούνταν από υπαλλήλους καταστημάτων που είχαν αυτό που λέμε οργανικές θέσεις. Μάλιστα. Okay. Οπότε εκεί δεν υπήρχε κάποιο, ας το πούμε, κάποια διατάραξη της συμμετακίνησης των τοποκατοικίας κανενός. Ναι. Το μεγάλο πρόβλημα είναι τώρα που θα ζητήσει, ενδέχεται να ζητήσει, να έρθουν στην Αθήνα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή είναι ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι ίσως το βρούνε και ως μια ευκαιρία για να μπορέσουν να γυρίσουν στην Αθήνα, να επιστρέψουν στην πρωτεύουσα. Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι οι περισσότεροι, εντάξει, μετά τις σπουδές είχαν φτιάξει τη ζωή τους στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό πώς θα λειτουργήσει. Ναι. Άρα όχι να επιστρέψουν. Ναι. Να χαλάσουν μια, ας το πούμε, οικογενειακή κατάσταση που έχουν εκεί, μάλλον να ξεσπιτωθούν, θα το έλεγα εγώ. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση τώρα, κύριε Μουλακάκη? Σε αυτή την περίπτωση η τράπεζα σπέβδει να τους δώσει κάποια έξοδα διαβίωσης, να τους καλύπτει το ενοικιό τους, να τους καλύπτει κάποιες μετακινήσεις, κάποια ανατακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να επιστρέφουν στον τόπο κατοικίας τους ή στην οικογένειά τους. Τους δίνει το δικαίωμα να πάρουν και την οικογένειά τους μαζί. Πρέπει όμως αυτό, δεν μπορώ να σας το απαντήσω, πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά περίπτωση. Ναι. Είναι κάτι που αφορά τον κάθε ένα ξεχωριστά και πρέπει να το δούμε με τον κάθε ένα ξεχωριστά. Κύριε Μουλακάκη, το μεγάλο ερώτημα είναι το εξής. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο τουλάχιστον φαίνεται ότι υπάρχει μια διαλλακτικότητα από την πλευρά της διοίκησης για να μπορέσει να καλύψει τα αιτήματα των εργαζομένων. Το μεγάλο όμως ερώτημα όλων μας είναι το εξής. Για ποιο λόγο η τράπεζα κλείνει τόσα πολλά υποκαταστήματα και μάλιστα μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα? Και βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, το επιχείρημα εξυγχρονιζόμαστε και τα πάντα θα γίνονται μέσω των applications δεν είναι κάτι το οποίο μας πείθει. Ναι. Καταρχήν η διαλλακτικότητα από την πλευρά της τράπεζας, τολμώ να πω, κερδίθηκε από την Ομοσπονδία, από την ΟΤΟΕ. Ναι. Δεν θα ήθελαν. Και το λέω κατηγορηματικά και ξεκάθαρα αυτό. Θα ήθελαν, στο δικό τους το μυαλό υπήρχε το να φύγουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, θα τους έκαναν τη χάρη, να το πω λαϊκά. Ναι. Πάρτε τα χρήματά σας, πάρτε τις αποζημιώσεις σας. Και τελειώνει η ιστορία. Θα ήταν κατά πολύ λιγότερο και από εκεί και πέρα. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για τα χρόνια υπηρεσίας. Και αν είσαι 45-50 χρονών που θέλεις και κάποια χρόνια ακόμα για να συνταξιοδοτηθείς, δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνεις. Εν πάση περιπτώσει, άνοιξε ψιλικατζίδικο με το ΦΑΠΑΚ στο οποίο θα σου δώσουμε. Είναι αυτό το στιγμό πρόσωπο που δείχνουν πλέον και οι τράπεζες υπό την ανοχή της πολιτείας. Είναι αυτό που σας είχα πει και την προηγούμενη φορά. Τώρα, η επιχειρηματική επιλογή να συρρυκνώσουν το δίκτυο καταστημάτων είναι κάτι που σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί και σε όλες μας τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις προς την πολιτεία, προς τους δήμους, οπουδήποτε μπορούσαμε, ήταν αυτό που λέγαμε, ότι όσο και αν θέλει η τράπεζα, οι τράπεζες, γιατί είναι ευρύτερο το πρόβλημα. Ναι, δεν είναι μόνο της τράπεζας Πειραιώς, απλά ακούστηκε τώρα και επειδή προφανώς μπήκε η τράπεζα Πειραιώς πρώτη σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν έχει μπει πρώτη, επειδή θα σας πω τώρα με την ιδιότητά μου ως μέλος της εκτελεστικής γραμματείας, εδώ είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε σε όλες τις τράπεζες. Ναι. Δεν είναι μόνο στην Πειραιώς. Γιατί ακούστηκε τόσο πολύ η Πειραιώς όμως? Η Πειραιώς ήταν εκείνη που είχε το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων λόγω της αγροτικής σε πιο μικρές πόλεις. Μάλιστα, κατάλαβα. Άρα λοιπόν, ναι, και εκείνο που επικαλείται και η τράπεζα από την πλευρά της είναι το γεγονός ότι οι υπόλοιπες τράπεζες έχουν κατά πολύ μικρότερο αριθμό εργαζομένων και δικτύου καταστημάτων, άρα και εμείς πρέπει να εναρμονιστούμε με αυτή την πρακτική. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι σιγά σιγά αυτό, δηλαδή αφού δεν καταφέραμε να κρατήσουμε τα 64, κρατήσαμε κάποια, νομίζω 4 ή 5 καταστήματα θα παραμείνουν. Δεν ξέρω αν θα έχουν το χαρακτήρα του προσωρινού, ωστόσο θα παραμείνουν. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι και αυτή η συρρήγνωση θα σταματήσει, γιατί και νομίζω ότι και η ίδια η τράπεζα πλέον έχει καταλάβει ότι έχει ανάγκη να μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετείται,
Γιατί ο κόσμος δεν θα μάθει αύριο να εξυπηρετεί το αυτοκίνητό του. Χρειάζεται το χρόνο του. Ασφαλώς. Εδώ δυσκολευόμαστε εμείς, πόσο δε μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος όλα τα χρόνια παλεύει με τη γη, είναι αγρότης και έχει μάθει να πηγαίνει μπροστά στον κισέ της τράπεζας για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί. Δεν είναι εύκολο. Στα στατιστικά που βρήκαμε τέλος πάντων, δεν είναι τόσο ο αγρότης όσο οι μεγαλύτερες ηλικίες. Ναι. Γιατί προσπαθήσαμε και εμείς από τη δική μας την πλευρά, πέρα από το κομμάτι της προστασίας των εργαζομένων, να δούμε σε ποιες κοινωνικές ομάδες αντανακλάει η καινούργια αυτή επιχειρηματική απόφαση. Οι ηλικίες άνω των 55 έχουν το μεγάλο πρόβλημα, εκείνες είναι αυτές που θα το έχουν και εκείνες είναι και οι ηλικίες που έχουν και τα περισσότερα χρήματα ως καταθέτες στις τράπεζες. Άρα λοιπόν πιο πολύ πρέπει να στραφούμε εκεί παρά στους ανθρώπους ανά επάγγελμα. Άρα έτσι όπως το παρουσιάζεται, η τράπεζα ουσιαστικά δεν προσέχει ούτε καν τους πελάτες της. Αυτούς τους πελάτες που τη στηρίζουν. Γιατί αν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν και τις περισσότερες καταθέσεις, και φαντάζομαι αναφέρεστε στον μεσαίο πολίτη, στον μεσαίο συνταξιούχο, έτσι, σημαίνει ότι δεν υπερασπίζεται τα δικαιώματα των πελατών της. Πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό. Ακριβώς. Και αυτό έρχεται και σε αντίθεση και με την κοινοτική οδηγία της ελεύθερης πρόσβασης σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα των πολιτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Μουλακάκη. Ελπίζω να λυθεί εξ ολοκλήρου η όλη ιστορία, να σταματήσει αυτό το τσουνάμι με το σφράγισμα των υποκαταστημάτων της τράπεζας και των άλλων τραπεζών και να ξαναέρθει η αγορά σε μια ισορροπία. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Και εγώ